στο τιμόνι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων θα παραμείνει για μία ακόμη δημαρχιακή θητεία, αυτή τη φορά πενταετής, ο νυν δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος. Ο κ. Χασιάκος στις εκλογές της περασμένης Κυριακής επικράτησε έναντι των δύο αντιπάλων του με ποσοστό 46,68%, αφήνοντας πίσω του δεύτερο τον Γιώργο Αθανασούλα με ποσοστό 31,82% και την Ερασμία Ζαβετσιάνου με ποσοστό 21,5%. Μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο κ. Χασιάκος υπογράμμισε πως η δημοτική του αρχή θα συνεχίζει να υλοποιεί το έργο το οποίο ξεκίνησε κατά την τρέχουσα δημαρχιακή θητεία και το οποίο αναγνωρίστηκε από τους συνδημότες του επανεκλέγοντάς τον, αλλά και να διεκδικήσει κάθε χρηματοδοτικό πόρο προκειμένου να υλοποιηθούν σημαντικές υποδομές και έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι υπάρχει η εμπειρία αλλά και η ικανότητα στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων να ανταποκριθεί. Ναι, πράγματι βγήκαμε με την πρώτη Κυριακή ότι ο κόσμος πιστεύτηκε, γιατί είχαμε αποτελέσματα αυτά τα 4 χρόνια που διοικήσαμε το Δήμο. Και αυτή η εμπιστοσύνη εκφράστηκε ξανά με την ψήφο του. Οι στόχοι σας για αυτή τη θητεία ποιοι είναι, κύριε Χασιάκο? Γιατί σίγουρα έχετε δρομολογήσει από τη θητεία που πρόκειται να ολοκληρωθεί σε 2,5 μήνες από τώρα μία σειρά από έργα. Φαντάζομαι όμως ότι με βάση και το πρόγραμμα της παράταξής σας θα δρομολογήσετε σίγουρα και άλλα. Προς ποια κατεύθυνση? Εμείς έχουμε αρκετά έργα τα οποία έχουν εγκριθεί κυρίως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Πράσινο Ταμείο ακόμα. Άρα άλλα από αυτά τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να εκτελούνται, άρα είναι στη μέση. Τελειώσουμε αυτά τα έργα και θα προσπαθήσουμε μέσα στη διάρκεια της επόμενης θητείας μας να φτιάξουμε μελέτες, να υποβάλουμε προτάσεις ώστε να γίνουν καινούργια έργα, να τελειώσουμε κάποιες πλατείες που έχουμε εδώ στα χωριά μας στις οποίες πρέπει να γίνει ανάπλαση, κάποιες παιδικές χαρές, ένα έργο με το υδροελεκτρικό το οποίο προχωράει η διαδικασία να πάρουμε την έγκριση, θέλουμε αυτό να το τελειώσουμε για να έχει το δαοδήμος μας, και άλλα μικρότερα έργα εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης τα οποία είναι αναγκαία για την περιοχή μας. Σίγουρα είναι όλα έργα, κύριε Χασιάκο, προς την κατεύθυνση να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, αν θέλετε, και όλες εκείνες οι υποδομές που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και μία αντίστροφη πορεία προς τον Δήμο, δηλαδή νέων ανθρώπων, που είναι το ζητούμενο, ώστε οι περιοχές σας να παραμείνουν ζωντανές. Εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο, τον αρθεί όμως πάλι πίσω στα χωριά, δηλαδή όσο έχω και να κάνεις εδώ, είναι δύσκολο να ξαναφέρεις τον κόσμο πίσω, αλλά είναι όμως καλό να γίνουν αυτές οι υποδομές, ώστε όταν έρχονται οι άνθρωποι που γεννηθήκαν εδώ ή οι οποίοι έρχονται για να επισκεφθούν την περιοχή μας, να βρίσκουν ένα φυσικό και οικιστικό περιβάλλον που να τους ελκύει και να έρχονται και να ξανάρχονται. Και αυτά τα έργα υποδομής θα βοηθήσουν βέβαια και τον τουρισμό στην περιοχή. Να έχουμε υποδομές προς τις ξενοδοχειακές μονάδες, προς τα καταλήμματα, να έχουν πρόβλημα νερού το καλοκαίρι. Θα βοηθήσει κυρίως τον τουρισμό, τον οποίο έχει ανάγκη η περιοχή μας, για να έχουν εδώ αυτοί που δραστηριοποιούνται κάποια άσοδο και να μπορούν να ζουν στην περιοχή μας. Αρχίζει να παίρνει μερίδιο από την πίτα του τουριστικού προϊόντος η περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων, κύριε Χασιάκο? Ναι, έχουμε επισκέπτες συνέχεια, όλο το χρόνο έχουμε επισκέπτες, αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως και από την επιχειρηματικότητα εδώ των ανθρώπων που ζουν εδώ πέρα. Δηλαδή, αν οι ίδιοι δημιουργήσουν ξενοδοχειακές καταλήμματα και τα λοιπά, θα έρχεται κόσμος να μείνει. Αν όμως ο κόσμος που θέλει να έρθει εδώ παίρνει τηλέφωνο και τα βρίσκει όλα γεμάτα γιατί δεν υπαρκούν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, χρειάζεται και ο Δήμος να κάνει την προβολή της περιοχής και οι επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα για να έχουν κέρδη και να μπορούν να μπουν και αυτοί. Μάλιστα. Σίγουρα η πενταετία που ξεκινά, γιατί είναι πενταετής η θητεία, είναι μια κρίσιμη περίοδος για την αυτοδιοίκηση. Είναι πολλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία από τα οποία μπορείτε να απορροφήσετε χρήματα, αρκεί να είσαστε καθόλου έτοιμοι ως Δήμοι, κύριε Χασιάκο, έτσι? Εμείς
θητεία μας αυτή τώρα που διανύουμε και που δεν τελείωσε ακόμα και που τελειώνει 31 Δεκεμβρίου, έχουμε ανταποκριθεί σε όλες τις προσκλήσεις τις οποίες έχουν βγάλει τα Υπουργεία και έχουμε πάρει χρήματα μέσω των μελετών τις οποίες υποβάλαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στο νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Θα ετοιμαστούμε να πάρουμε χρήματα από όποιο πρόγραμμα θα βγει στον αέρα. Νομίζω ότι έχουμε την υποδομή και στο Δήμο για να ανταποκριθούμε σε αυτή την προσπάθεια.